Έλα, σε περίμενα ρε Σιτζένη, αμάν. Δηλαδή δεν είσαι συνεπής ποτέ. Δεν καταλαβαίνω. Συνεπής εγώ. Ναι. Εγώ αποτύχει φτάνω κάθε μέρα. Α, μπράβο. Ωραία, ε. Ναι. Μπράβο, μπράβο, έφτασε. Να σου πω κάτι. Έλα. Τι, ρε παιδί μου, εγώ βλέπω ότι τώρα που φτιάχνει και ο καιρός, είμαστε στο καλύτερο σημείο του κόσμου. Δηλαδή ναι, η Ελλάδα. Καλύτερο, η Ελλάδα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να έχεις στην Ελλάδα τίποτα άλλο. Έχεις ήλιο. Τέλειος. Έλα εδώ, πιάσε. Έχεις με ήλιο. Τον ήλιο, τελείως. Τι τελείωσε, τελείωσε. Δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να ακολουθείς κανένα κανόνα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή τώρα θα κάτσεις και δύο μέρες σε ένα ράντζο. Τι πειράζει τώρα, θα κάτσεις να ξεκουραστείς, λέω. Πού θες να σε βάλουνε. Μπαίνει στο έκτακτο, έτσι. Ναι. Σε έκτακτο περιστατικό. Κάτσε και πέντε ώρες να γνωριστείς και με τους υπόλοιπους. Να γίνεις μια παρέα αφού στο διάδρομο θα μείνεις. Να μην γνωρίσεις και το διπλανό του διαδρόμου. Έτσι είναι. Γιατί να σου πω κάτι. Τώρα που ερχόμουν, ας πούμε έτσι, έβλεπα ένα παλικάρι. Πέρναγε το φανάρι, πέρναγε τον άλλο. Δεν έγιαζε. Δηλαδή... Έχει ήλιο. Έχει ήλιο. Τέλειωσε. Δεν μπορώ να βάλω κράνος. Να μην βάλεις κράνος. Όχι. Θα και... βάλεις κράνος. Όχι. Θα κοιτάξεις το stop. Όχι. Πας καλά, έχεις τρελαθεί τελείως. Θα πω γεια σας, θα περάσω. Έτσι ναι. Είναι. Η Ελλάδα έχει αυτό το ωραίο. Τύχη. Τύχη. Τύχη έχει η Ελλάδα. Τύχη, έχει τύχη. Και είναι εδώ πέρα τυχερή αυτός ο άνθρωπος που μένει σε αυτή τη χώρα. Πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πάει αλλού. Γι' αυτό να σου πω και κάτι. Χρωστάω και δύο πράγματα. Χρωστάς, ε? Χρωστάω. Άκου να σου πω. Έλα. Πότε θα γίνει το δικαστήριο, 5 χρόνια. 6 χρόνια. Θα πάρεις και μια αναβολή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τρέχει τίποτα. Είδες τύχη. Γι' αυτό φέρνουμε κόσμο απ' έξω εδώ στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε ωραία. Περνάμε όμορφα. Ναι. Κατάλαβες. Όλα είναι τακτοποιημένα. Όλα είναι τακτοποιημένα. Άντε, μπράβο. Τακτοποιημένα. Ναι, άντε, να κάνουμε και αυτή την εκπομπή, έτσι. Αυτή την εκπομπή και τι θα πούμε. Θα πούμε, μωρέ. Χρειάζεται να πεις τίποτα. Έλα, μωρέ, τι να πεις. Να σου πω. Ψυχαγωγία κάνεις. Πες μια γιαμπλακία εκεί πέρα. Να τελειώνει η υπόθεση. Να πούμε δύο μπούρδε. Να σου πω. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Άντε, άντε, ξεκινάμε. Πάμε, παιδιά, και όπου βγει. Άντε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λείψαμε τρεις μέρες. Ήρθαμε σήμερα Δευτέρα να ξεκινήσουμε κι εμείς την εκπομπή μας. Πώς είστε? Ναι, το ξέρω. Δεν είναι μας... πολύ καλά. Όχι, μας απαντάνε κιόλας. Εμείς αυτό περιμένουμε, να μας απαντάνε. Ήτανε πολύ δύσκολες ημέρες και συνεχίζουν να είναι δύσκολες ημέρες. Εμείς εδώ βρισκόμαστε για να σας κρατήσουμε παρέα, να μάθουμε και λίγα πράγματα περισσότερα και να ευχαριστήσουμε πολύ όλο το ιδιοσιογραφικό τμήμα της ΕΡΤ που μπόρεσε αυτές τις μέρες και μας κράτησε ενήμερους, γιατί η ενημέρωση για μας ήταν το παν. Και η ενημέρωση είναι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο περιμένουμε από μια τηλεόραση, από τις ειδήσεις, από ένα κανάλι. Ναι, από εμάς χρειάζεται να πούμε λίγα λόγια. Ναι. Μόνο συλληπιτήρια, κουράγιο. Συλληπιτήρια στις οικογένειες που πενθούν αυτές τις μέρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο αποσεβασμό που μπορείς να κάνεις αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι θα περάσουμε κι εμείς δύο ώρες που εύχομαι να μάθουμε λίγα πράγματα περισσότερα.